Πριν από λίγη ώρα έφτασε η πρώτη πτήση από την Μεγάλη Βρετανία στην χώρα μας με λίγους επιβάτες οι οποίοι ήρθαν για να περάσουν τις γιορτές στην χώρα μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε πριν από λίγη ώρα, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ενημέρωσε ότι όσα άτομα θα έρχονται από την Βρετανία θα πρέπει να είναι σε καραντίνα για 10 ημέρες σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, πληροφορίες από την πολιτική αεροπορία το πρωί, σήμερα το πρωί, είπαν ότι αυτή η νότα θα ισχύσει από τις 25 του μήνα, δηλαδή 10 ημέρες καραντίνα στο σπίτι. Ενώ, ακριβώς. Αλλά πράγματι αξίζει να δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και τι θα ισχύσει τελικά. Είναι ένα ζήτημα για τους επιβάτες που έφτασαν σήμερα στην χώρα μας. Ωστόσο, είναι και σε λίγη ώρα από τώρα θα φτάσουν και άλλες πτήσεις για να είναι εδώ στην περίοδο των Χριστουγέννων κοντά στους δικούς τους, Νίκη. Λοιπόν, μένει να διευκρινιστεί τι θα ισχύσει. Κρατάμε αυτό που είπε προλίγου, είναι το νεότερο, αυτό που είπε ο κ. Χαρδαλιάς για άμεσα δεκαήμερη καραντίνα για όσους φτάνουν από τη Βρετανία. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν κάποιοι από τους αφιχθέντες νωρίτερα στην κάμερα του Open και στο Γιάννη Ρίγο. Ζητάνε τεστ κορονοϊού πριν, μετά. Εντάξει, πιστεύω ότι βοηθάει αυτό λίγο. Okay. Σε όλη την πτήση και περιμέναμε όλοι μαζί για να δούνε σίγουρα ότι όλοι είναι αρνητικοί.